Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που παρευρίσκεσαι εσύ στο χώρο μας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Ναι, όπως είπατε, συμπίπτει κατά 99,9 με τη σωτηρία της ομάδος. Υπάρχει διπλή χαρά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλά νεαρά παιδιά. Ευτυχώς καταφέραμε να σωθεί η ομάδα και να παίξουν και όλα τα παιδιά από την περιοχή μας. Και του χρόνου θα είναι μια διαφορετική χρονιά, ας ελπίσουμε. Μήπως η περσινή πορεία του ερχομενού που τερμάτισε πολύ ψηλά, πήγε στο τελικό του κυπέλου, φόρτωσε και τα παιδιά με λίγο άγχος, ότι φέτος θα έπρεπε, ας πούμε, να διατηρήσουν αυτή την πολύ καλή θέση? Εντάξει, δεν θεωρώ ότι τα φόρτωσε με άγχος. Είναι δύο διαφορετικές χρονιές. Πέρυσι, φέτος το ρόστερ ήταν πολύ πιο αποδυναμωμένο από πέρυσι. Όπως ξέρετε, ο ερχομένος κάθε χρονιά θέλει να βάζει δικά του παιδιά να αγωνίζονται στον τόπο πίστων. Χωρίς να αγοράζει δεξιά-αριστερά παίκτες και χωρίς να χαλάει η χημεία. Εντάξει, αργήσαμε να μαζευτούμε λίγο. Είχαμε πολλά παιδιά φαντάρους, αρχηγούς, μουστέους. Τελικά, τέλος καλά, όλα καλά. Η ηρεμία και η συνέπεια των παιδιών μας οδήγησε στη σωτηρία. Και το μυστικό, ενώ η αρχή ξεκίνησε δύσκολα, ξαφνικά έγινε ένα ξεπέταγμα και πορεία σχεδόν πρωταθλητισμού. Όταν μαζευτήκαμε τα Χριστούγεννα και με τους φαντάρους και με τα παιδιά που λείπανε, δουλέψαμε λίγο παραπάνω, βρήκαμε αυτά τα αρνητικά στοιχεία που είχαμε, αλλά το βασικό οφείλεται στα παιδιά 100% η σωτηρία, γιατί υπήρχε απόλυτη ηρεμία και άριστο κλίμα, άριστο. Όταν λέμε άριστο, άριστο, εγώ στα χρόνια που έπαιζε και ως ποδοσφαιριστής και τώρα που λέγομαι προπονητής, τόσο καλό κλίμα με τόσα μικρά παιδιά δεν νομίζω, είχα καιρό να δω. Άντε μία χρονιά, τότε στο Μεσολόγγι, είναι πολύ σημαντική γιατί περάσαμε δύσκολα και τα παιδιά το ξέρουν. Και είναι διπλή ευχαρίστηση και διπλή χαρά. Και έτσι, για να κλείσουμε ένα μήνυμα στη διοίκηση και στους παίχτες, έτσι το ρεζουμέ της χρονιάς που σου έχει μείνει. Ευχόμαστε η διοίκηση να είναι κοντά μας όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο τον Παρασκευόπουλο, τον Δημήτρη, τον Αλέκο τον Ξινό και τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο και τον Δημήτρη του Ζάβου που ήταν μαζί μας όλη τη χρονιά. Και τα άλλα παιδιά της διοίκησης που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να μας ακολουθήσουν τόσο πολύ. Αλλά είναι μια καλή ομάδα. Είναι πάντα κοντά στην ομάδα και ας ελπίσουμε του χρόνου να έχει το διπλάσιο κόσμο και θα κάνουμε και άλλες διοργανώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζουμε καταρχάς στον ετήσιο χορό της ομάδας μας. Ο στόχος κατά 99% όπως είπατε έχει επιτευχθεί. Απομένουν τρεις αγωνιστικές ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και αυτά τα παιχνίδια. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Κάποιες δυσκολίες υπάρξαν φέτος. Πιστεύουμε του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν νέα παιδιά και θα πάμε καλύτερα, πιστεύουμε. Σήμερα είναι ο ετήσιος χορός του ερχομενού Λεβιδίου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έτσι θα βοηθήσει την ομάδα τόσο οικονομικά για τα πολλά έξοδα που έχει. Από ό,τι βλέπω και ο κόσμος έρχεται, όπως και κάθε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά αγωνιστικά, η ομάδα έχει καταφέρει κατά 99% να σώσει την κατηγορία, όπου ήταν και ο πρωταρχικός στόχος. Πιστεύω ότι στα κρίσιμα παιχνίδια, όπως με τον Τυρό, τον Πανιόνιο, η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη. Πήρε σημαντικό διπλό για μένα και το τονίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το διπλό στον Τυρό. Και πιστεύω ότι με τα παιδιά του χωριού τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Και εγώ από τη μεριά μου σας καλωσορίζω. Για μένα φέτος ήταν λίγο δύσκολα τα παιχνίδια. Δεν είχαμε και το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να πάρουμε, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο. Βάλαμε τα δυνατά μας τουλάχιστον στο δεύτερο. Πιστεύω μπορούσαμε να είχαμε πάρει και άλλους βαθμούς. Για μένα μια καλύτερη χρονιά πιστεύω μπορεί να έρθει. Με καλύτερη δύναμη σχετικά με την ομάδα. Για μένα πιστεύω μπορούσε να κλείσει και καλύτερα αυτή η χρονιά. Γιατί είχαν γίνει και πάρα πολλά λάθη και σε πάρα πολλά παιχνίδια. Κι όμως παρόλα αυτά πιεστήκαμε. Δώσαμε το 100% της ομάδας και θεωρώ πως πετύχαμε κατά 99% τους στόχους μας. Στον κόσμο, στον φιλάθλο κόσμο, ότι έχετε μια ομάδα οικογενειακή με
πολύ καλή συνεργασία μεταξύ σας και με τη διοίκηση. Ισχύει. Ναι, ισχύει αυτό. Είμαστε γενικά σαν ομάδα, είμαστε πιο πολύ οικογενειακοί. Είμαστε μαζί με τους παίχτες, είμαστε και φίλοι. Είμαστε πιο δεμένοι μεταξύ μας και γι' αυτό παλεύαμε και πιο πολύ. Παλεύαμε και για την ομάδα και για την ιστορία της και για την περσινή χρονιά, η οποία ήταν για μένα καταπληκτική. Φέτος βέβαια μπορούσε να μην ήταν καλύτερη, αλλά παρόλα αυτά προσπαθήσαμε και πετύχαμε τουλάχιστον το στόχο της παραμονής.